Σε ισχύ τέθηκε το καλάθι της αρακοστής στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις αγορές των καταναλωτών εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας αλλά και της περίοδου μέχρι το Πάσχα. Πρόκειται για ένα διευρυμένο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών στις αγορές τους για το σαρακοστιανό τραπέζι, με την προσθήκη επιπλέον τριών κατηγοριών τροφίμων, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη εποχική ζήτηση. Έτσι, οι λίστες των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο μέτρο εμπλουτίζονται με προϊόντα όπως χαλβά, νηστίσιμες σαλάτες, καθώς και τουλάχιστον δύο είδη αποκατεψυγμένα θαλασσινά. Κάνει πρεμιέρα το καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα για τη Σαρακοστή. Πώς το βλέπετε αυτό, ψωνίζετε τα γενικά τα καλάθια? Κοροϊδία. Κοροϊδία σκέτη. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Είναι κοροϊδία. Ναι. Αύξηση συντάξεις να κάνει. Εγώ παίρνω 4,5 εκατοστάρικα και μου έκανε 9 ευρώ αύξηση. Τι να κάνω? Τι να κάνετε τα 9 ευρώ? Τι να πρωτοπάρω? Να πάω σε γιατρούς? Α, τώρα από το νοσοκομείο έρχομαι, πήγα για τα μάτια μου. Να πάω έξω, θέλω 500 ευρώ να μου καθαρίσουν τα μάτια. Και η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα την τελευταία διετία έχουν πάρει πάρα πολλά, ειδικά τα τρόφιμα, την ανίουσα. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχουμε κόψει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουμε τα απαραίτητα. Περιορίζετε λοιπόν τις αγορές σας, τα πλέον απαραίτητα πλέον. Βεβαίως, ε? Βεβαίως. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και πολλά προϊόντα στη λίστα. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί την οικογένειά σας. Εντάξει, εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο, ναι. Θα το προτιμήσετε λοιπόν, μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Θα βοηθήσει ειδικά τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία διετία από τις ανατιμήσεις. Σίγουρα θα βοηθήσει. Να. Σίγουρα. Είναι απλησίαστο το σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ ουσιαστική αξία. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Βέβαια, κάποια νοικοκυριά το υιοθετούν ως μέτρο, έτσι, γιατί και τα ίδια τα νοικοκυριά έχουν πληγεί πάρα πολύ την τελευταία διετία, ειδικά στα προϊόντα διατροφής, με αποτέλεσμα να έχουν περιορίσει κατά πολύ την ποσότητα και την ποιότητα του τροφίμου που επιλέγουν. Ίσως γιατί δεν μετράνε και τα 5 και τα 6 και τα 8 ευρώ, δεν μετράνε σε πολλούς, αλλά σε πολλούς άλλους μετράνε. Την ώρα που οι καταναλωτές προετοιμάζονται για τις αγορές τους για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 6,7% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαρτίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας.